Θα πάμε Χανιά. Είμαστε έτοιμοι. Θα πάμε Χανιά, βέβαια. Εκεί θα συναντήσουμε την κυρία Ελένη Ζερβουδάκη, αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής και παιδείας Χανίων. Τα έχουμε ξαναπεί, κυρία Ζερβουδάκη, να σας καλησπερίσω και να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σε εσάς, στους τηλεθεατές σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η καθημερινότητα για πολλούς συνανθρώπους μας στην ευρύτερη περιοχή, στη Λάρισα, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Με αφορμή βέβαια και τους σεισμούς και τους μετασεισμούς, πολλές οικογένειες βρίσκονται έξω από τα σπίτια τους και ο Δήμος Χανίων, η Δημοτική Αρχή, κινητοποιήθηκε και έχει οργανώσει μια πολύ ξεχωριστή δράση. Συγκεκριμένα... Πολύ σωστά. Κυρία Ζερβουδάκη, βέβαια, συγκεκριμένα η δράση έχει ως επίκεντρο να συγκεντρωθούν ήδη πρώτης ανάγκης, σωστά? Πάρα πολύ σωστά. Δεν μπορούσαμε να μείνουμε αμέτωχοι σε όλο αυτό που συμβαίνει στη διπλανή πόρτα από μας. Ξέρουμε ότι η Ελλάδα γενικότερα είναι μια περιοχή σεισμογενής. Η Κρήτη ένα παραπάνω. Το έχουμε ζήσει, το ξέρουμε. Δεν μπορούμε λοιπόν, όπως σας προείπα, να μείνουμε απλοί θεατές σε ένα τόσο σημαντικό γεγονός σε συνανθρώπους μας. Έτσι ο Δήμος Χανίων, ο Δήμαρχός μας, ο Παναγιώτης Σημανδυράκης, το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, αποφασίσαμε για μία ακόμα φορά να βρεθούμε αλληλέγγυοι, να βρεθούμε στο πλάι αυτών των ανθρώπων που περνάνε τόσο δύσκολα. Από σήμερα λοιπόν μέχρι και την Παρασκευή στις 12 του μήνα, στις 2 η ώρα το μεσημέρι, η αποθήκη του Δήμου Χανίων θα είναι ανοιχτή και θα δέχεται ήδη πρώτης ανάγκης, όπως πολύ σωστά είπατε. Επικοινωνώντας με τον αντιδήμαρχο, τον αντίστοιχο στη Λάρισα, μου εξέφρασε την ανάγκη για κουβέρτες sleeping bag για τους ανθρώπους που κοιμούνται τώρα στις σκηνές, καθώς και για ήδη πρώτης ανάγκης. Έτσι λοιπόν βγάλαμε την ανακοίνωση όσο οφείλαμε να κάνουμε σαν Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, και θα βρισκόμαστε καθημερινά εκεί με ανοιχτές τις πόρτες και τις αγκάλες για όποιον επιθυμεί, ιδιώτη ή φορέα, να καταθέσει και εκείνος αυτό που μπορεί. Ξεκίνησε σήμερα πρώτη μέρα, σωστά, κυρία Ζερβουδάκη? Πολύ σωστά. Υπήρξε ανταπόκριση, υπήρξε κινητικότητα ή ήταν πρώτη μέρα, οπότε από αύριο περιμένετε έτσι να... υπάρξει μια ωραία αύξηση? Πρώτη μέρα σήμερα δεν υπήρξε τόση κινητικότητα ως προς τη συλλογή των ειδών που προείπαμε, αλλά υπήρξαν πάρα πολλά τηλέφωνα από φορείς οι οποίοι ενδιαφέρονται να συνδράμουν, να κάνουν και εκείνοι δηλαδή την δική τους συλλογή και μετά να έρθουν να μας τα καταθέσουν. Οπότε αυτό σημαίνει, συνεπάγεται ότι ο κόσμος δεν θα είναι ανάγκη να ταλαιπωρείται, να κατεβαίνει από την περιφέρεια, από τις δημοτικές ενότητες που έχουμε στο κέντρο, αλλά θα γίνει και άπαξη μεταφορά από τους φορούς με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Εν τούτης, σας επαναλαμβάνω ότι η προθυμία των ανθρώπων είναι μεγάλη. Το έχουμε δει και από προηγούμενη εμπειρία μας, σε προηγούμενες αντίστοιχες περιπτώσεις, είτε με την καρδίτσα. Οπότε, συνοψίζοντας, από σήμερα και αύριο Τρίτη βέβαια μέχρι και την Παρασκευή, σωστά, όποιος πολίτης θέλει, όποιος ιδιώτης θέλει, όποιος φορέας θέλει, μπορεί να συγκεντρώσει, να σας δώσει τρόφιμα και ήδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα μακράς διαρκείας, σωστά. Πολύ σωστά, για να μπορέσουν να αντέξουν στον χρόνο. Μάλιστα. Και ξαναλέω, κουβέρτες και sleeping bag για τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή βρίσκονται μέσα σε σκηνές. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι ενδιαφέρθηκαν. Το τηλέφωνο του τμήματος στο οποίο μπορείτε να απευθύνετε οποιοσδήποτε πολίτης είναι το 28213-416-95, ναι, για να πάρει πληροφορίες πέραν αυτών που εμείς τώρα έχουμε δώσει. Μάλιστα. Κυρία Ζερβουδάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.